Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για να δούμε τα νέα της ημέρας από το δίκτυο τηλεόραση. Για πολλωστή φορά, γιατροί και εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Σερών κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου για το νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού. Τα ζητήματα και τα προβλήματα που ταλανίζουν το Γενικό Νοσοκομείο βρέθηκαν στο επίκεντρο των υγειονομικών που ανακοίνωσαν τη διοργάνωση Πανσεραϊκού Συλλαλητηρίου την Τετάρτη 14 Ιουνίου. Οι υγειονομικοί μεταξύ άλλων ανέφεραν πως η υποστελέχωση που υπάρχει στο νοσοκομείο οδηγεί στην αδυναμία του ιδρύματος να καλύψει τις ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας που υπάρχουν στο νομό Σερών. Όταν θέλεις να έχεις ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας, χρειάζεται προσωπικό. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο υπέρ του νοσοκομείου Σερών διοργανώνουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το προσωπικό σύτησης και φύλαξης του νοσοκομείου Σερών. Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου και έχει ως σκοπό να αφυπνίσει όλους τους Σεραίους οι οποίοι πληρώνουν αδρά για τις παροχές υγείας τους, αλλά δυστυχώς το νοσοκομείο Σερών δεν υπάρχουν ούτε γιατροί ούτε νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα όλοι τους όταν έχουν πρόβλημα υγείας να οδηγούνται σε ιδιώτες. Η υποστελέχωση του νοσοκομείου οδηγεί σε εξόντωση τους γιατρούς, γεγονός που είναι επικίνδυνο για τους ασθενείς. Έχουμε έναν οργανισμό που δεν καλύπτει τις ανάγκες και σε αυτόν πάνω τον οργανισμό έρχεται να έχουμε μια υποστελέχωση περίπου στο 50%. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τον κόσμο? Ανοίγω μια παρένθεση, αφήνω τους εργαζόμενους που είναι εξουθενωμένοι, κουρασμένοι κτλ. Για τον κόσμο σημαίνει ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του και πρέπει να τρέχει στους ιδιώτες. Το μόνο που μπορεί να καλύψει στο νοσοκομείο είναι τα επίγοντα περιστατικά, και από εκεί και πέρα, άμα θέλει να παρακολουθείτε για κάτι χρόνιο, τα εξωτερικά ιατρία λειτουργούν λίγα και με μεγάλες αναμονές. Αν έχει μια πιο χρόνια χειρουργική επέμβαση, όχι επίγουσα χειρουργική επέμβαση που πρέπει να γίνει, πρέπει να μπει σε λίστες μακροχρόνιες και να περιμένει πότε θα έχουμε αναισθησιολόγο, πότε θα γίνει το χειρουργείο και ανάθεμα πώς θα είναι η υγεία του μέχρι τότε. Το κάλεσμα είναι προς όλους τους Σεραίους, με τους εργαζομένους να δηλώνουν πως το νοσοκομείο πρέπει να σωθεί. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται προσλήψεις, καθώς ακόμη και το υπάρχον ελάχιστο προσωπικό έχει μεγάλο όρο ηλικίας. Έχουν να γίνουν προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού από το 2011 και μετά. Τρέχει μια προκήρυξη νοσηλευτών αυτή τη στιγμή πανελλαδικώς 4.000 θέσεις. Από αυτές μας αντιστοιχούν και σε εμάς κάποια άτομα. Περιμένουμε κάποια στιγμή να ανακοινωθούν τα ονόματα, αλλά θεωρώ ότι πριν την παρέλευση του έτους δεν θα εργαστούν. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας, οι οποίοι είναι με διάφορες μορφές εργασίας, είτε είναι επικουρικό είτε είναι ο ΑΕΔ, έχουν παραταθεί ως τέλος του έτος, αλλά αναλογικώς αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο μας είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών των συμβάσεων. Έχουν μείνει ελάχιστοι πλέον μόνιμοι, και από αυτούς που υπηρετούμε αναλογικώς μέσος όρους ηλικίας είναι πάρα πολύ μεγάλος, που με το παλιό καθεστώς ήδη και αυτοί θα ήταν συνταξιούχοι, οπότε πρέπει να απομείνουμε μέχρι τα 62, το ελάχιστο έως τα 67, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να προσφέρουμε κακώς τα πράγματα τις υπηρεσίες που προσφέραμε όταν ήμασταν πιο νέοι. Πρέπει να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό, οι συμβάσεις να μεταβερθούν σε μόνιμες αυτών των εργαζομένων, επιπλέον χρηματοδότηση και γενικώς να δοθούν και να δούμε στήριξη των πολιτών και των κυβερνώντων σε αυτό το νοσοκομείο. Οι γιατροί χτυπούν καμπανάκι εδώ και μήνες, καθώς η έλλειψη σε προσωπικό δεν είναι κάτι νέο. Τώρα βέβαια τα πράγματα επιδεινώθηκαν, καθώς η αναμονή υπάρχει ακόμη και στα επίγοντα περιστατικά. Και για να μην συζητήσω και για τις μεγάλες αναμονές που έχει αρχίσει πλέον, έχει και το τμήμα επιγόντων περιστατικών, και λόγω της προσέλευσης και λόγω του ότι είναι λίγο το προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Εμείς δεν θα δεχτούμε το νοσοκομείο Σερών και τα νοσοκομεία της χώρας να γίνουν χώροι οι οποίοι θα κυκλοφορεί μια άσπρη μπλούζα που θα το παίζει Αριστοτέλης που ξέρει τα πάντα και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Εμείς θέλουμε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και αυτές τις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας πρέπει να τις διεκδικήσει ο λαός των Σερών, και ζητάμε πλήρη στελέχωση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που να καλύπτει τις ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας του νομού, ώστε ο πολίτης αυτής της
αυτής εδώ της χώρας και του νομού Σερών, όταν έχει ένα πρόβλημα υγείας να μπορεί να το λύσει στο νοσοκομείο Σερών και να μην τρέχει, να παρακαλάει, να χτυπάει πόρτες και να βλέπει ποιος μπορεί να του δώσει χρήματα για να μπορεί. Πληρώνει και αδράκι όλες. Υπηρεσία υγείας που δεν έχει. Έτσι είναι. Οι υπηρεσίες υγείας στο δημόσιο νοσοκομείο είναι ανταποδοτικό που θα έπρεπε να έχει η όποια κυβέρνηση απέναντι στον πολίτη. Στη μεγάλη διαμαρτυρία 14 Ιουνίου θα συμμετέχουν και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι οποίοι εκτός από την μονιμοποίησή τους ζητούν και την πρόσληψη προσωπικού, καθώς πλέον είναι ελάχιστοι. Φύλαξη, ήμασταν 8 άτομα το 2016, έχουμε μείνει 6. Λόγω συνταξιοδότησης και ένα συνάδελφος έφυγε λόγω αναστολών, λόγω εμβολίων, και το νοσοκομείο μετά από πολλές συναντήσεις που είχαμε ζητήσαμε να πάρει επικουρικό προσωπικό, δεν πήρε και επιμένει στους εργολάβους. Στη σύντηση τα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα άτομο μοιράζει σε κάθε όροφο φαγητό και εκεί πέρα έχουμε πρόβλημα λόγω συνταξιοδότησης και νομίζω και τον Ιούνιο θα έχουμε ακόμα, μείον ακόμα ένα άτομο, σύν το ένα άτομο που είναι στον Κλίβανο που το πήρανε. Ο κύριος αγοραστός ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα και το ΚΕΦΙΑΠ στην Ιγρήτα, το οποίο εάν λειτουργούσε σωστά από τη στιγμή που έχει 50 κρεβάτια θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες σχεδόν όλου του νομού και δεν θα αναγκαζόταν ο κόσμος να οδηγείται σε κέντρα αποκατάστασης ιδιωτών πληρώνοντας πολλά χρήματα. Όταν έχεις υποστελέχωση και δεν υπάρχουν οι ειδικότητες, το προσωπικό το οποίο πρέπει να σου προσφέρει αυτό που ζητάς, τότε υποχρεωτικά τι θα κάνεις, θα δεις την υγεία σου και θα πας πλέον στον ιδιώτη. Γι' αυτό και είπαμε και πριν στη συνέντευξη μέσα ότι έχουμε το ΚΕΦΙΑΠ αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι οργανικά ανήκει στο νοσοκομείο μας. Έχουμε 50 κρεβάτια, θα πρέπει να στελεχωθεί όπως πρέπει, με γιατρούς, με νοσηλευτικό προσωπικό, με βοηθητικό προσωπικό, ώστε να μπορεί να λειτουργήσουν αυτά τα κρεβάτια για να αποφύγει ο πολίτης μας τις μετακινήσεις και τις αγωγές στους ιδιώτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πλέον ιδιωτικά ασθενοφόρα. Όλα βαδίζουν κάποια στιγμή οι υποστηρικτικές μονάδες στον ιδιώτη. Εκεί αυτό τι σημαίνει? Ότι ο πολίτης θα πρέπει να βάζει συνέχεια το χέρι στη τσέπη του. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εμείς χρήστες αυτού του συστήματος, που το βλέπουμε καθημερινώς και εμείς. Νοσούμε, οι συγγενείς μας νοσούνε και εμείς ήδη πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πάμε έξω σε ιδιώτη. Πρόβλημα στεγανότητας φαίνεται πως υπάρχει στην οροφή του κλειστού γυμναστηρίου Σερών στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων, με αποτέλεσμα να στάζει τις ημέρες που υπάρχει βροχόπτωση και να επιστρατεύονται πανιά και κουβάδες. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ Γιάννης Γάτσιος, προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα αθλητικά κτίρια του Δήμου Σερών. Ο κ. Γάτσιος, ερωτώμενος για το πρόβλημα που υπάρχει στο κλειστό Ιωάννης Τσιντσάρης, τόνισε ότι σύντομα θα επιληθεί, καθώς ανατέθηκε ήδη σε εργολάβο η συντήρηση όλης της στέγης. Το Τσιντσάρι στάζει οροφή στο παρκέ και έχετε κουβάδες, καθαρίζει το προσωπικό. Κοιτάξτε, εκεί ναι, το καθαρίζει το προσωπικό. Για να μην σαπίσει το παρκέ. Βεβαίως, βεβαίως. Για να μην σαπίσει το παρκέ δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Το σκουπίζει, το καθαρίζει το προσωπικό εκεί. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να λυθεί. Δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Γι' αυτό και σας είπα ότι από την αρχή ακόμη της χρονιάς το είχαμε προγραμματίσει και με το που θα ανοίξει ο καιρός θα ολοκληρωθεί η εργασία. Προβλήματα με τις οροφές τους έχουν πολλά αθλητικά κτίρια των Σερών, ανάμεσά τους και τα δύο κλειστά γυμναστήρια. Τόσο δηλαδή το Ιωάννης Τσιντσάρης, τις κοιλάδες των Αγίων Αναργύρων, όσο και στο κλειστό, στο πάρκο της Ομόνιας. Παρότι βέβαια το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν ήταν άμεση προτεραιότητα, με αποτέλεσμα το νερό να μπαίνει όλο το χειμώνα μέσα στα γήπεδα και μέρα με τη μέρα να προκαλεί φθορές. Στο δε κλειστό της κοιλάδες των Αγίων Αναργύρων, το παρκέ είναι καινούριο και θα πρέπει οι εργασίες να ξεκινήσουν σύντομα πριν προλάβει να το καταστρέψει. Ναι, ενδεχομένως εκεί ο ΠΑΚΠΑ. Ναι, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Τώρα ίσως θέλει μια μικρή συντήρηση. Αυτό δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Συντήρηση μικρή ή μεγάλη, πάντως πρέπει να το κάνετε. Πρέπει βέβαια, άμα στάζουν νερά. Πρέπει, συμφωνώ. Δηλαδή δώσαμε τόσα χρήματα από πρόγραμμα από πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Και κινδυνεύουμε να το χάσουμε. Ναι. Πρέπει να γίνει μια μικρή συντήρηση σίγουρα εκεί. Νομίζω ότι ο ΠΑΚΠΑ θα το έχει αναλάβει ήδη. Δεν μπορεί να φανταστώ κάτι άλλο να γίνεται. Αλλά σίγουρα εκεί δεν θέλει πολλά χρήματα. Όλα τα κτίρια μας
Γιατί το ξέρω δεν έχει τεχνική υπηρεσία, σε εσάς βασίζεται. Για κάποια πράγματα, κάποιες μικρές εργασίες μπορεί να τις κάνει μόνο το τμήμα αυτό. Ναι, ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη. Ναι. Ωστόσο, αν χρειαστεί συμβολή, εννοείται όπου χρειάζονται πιο μεγάλες παρεμβάσεις, κάνει τεχνική υπηρεσία. Αλλά εκεί σίγουρα τα χρήματα δεν θα είναι πολλά. Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚ, παρωτώμενος για το πρόβλημα, απάντησε πως όντως υφίσταται, αλλά σύντομα θα επιληθεί, καθώς ανατέθηκε ήδη σε εργολάβο η συντήρηση όλης της στέγης. Ναι, βέβαια. Υπάρχει ένα θέμα με την οροφή, με την εισρωή υδάτων από τις βροχές. Βέβαια, δεν είναι μόνο σε αυτή την αθλητική εγκατάσταση. Λόγω της παλαιότητας των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, έχει παρατηρηθεί και σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Βέβαια, βαρύτητα δίνουμε αυτή τη στιγμή στο κλειστό της Κοιλάδος, γιατί όπως γνωρίζετε εκεί έχει αντικατασταθεί το παρκέ. Βέβαια, γίναν και άλλες εργασίες, όπως τις τουαλέτες των ΑΜΕΑ, η αίθουσα των Βαρών ανακαινίστηκε, έχει μπει φωτισμός νέας τεχνολογίας LED, γίναν πάρα πολλές εργασίες και όλα αυτά θα πρέπει να τα προστατέψουμε συντηρώντας την οροφή. Γιατί δεν μιλάμε για κάτι εξειδικευμένο έργο, μιλάμε για τη συντήρηση της οροφής. Βέβαια, να πω ότι παρεμβάσεις γίνανε μέσα στο Χιμένα, τοπικά όπου παρατηρήθηκε το πρόβλημα, αλλά αυτό που βλέπουμε πρέπει να γίνει μια συνολική συντήρηση, επισκευή της οροφής του κλειστού, για να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Αυτό ήδη από το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ήδη το έχουμε αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, αλλά λόγω των καιρικών συνθηκών, γιατί καταλαβαίνετε δεν πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα υλικά να είναι ο καιρός βροχερός. Αυτό ήταν που μας καθυστέρησε. Με το που θα ανοίξει ο καιρός, όπως σας είπα, το έχουμε ήδη αναθέσει, θα προχωρήσει ο εξωτερικός συνεργάτης στη συντήρηση της οροφής. Το έργο μάλιστα ήταν προγραμματισμένο από τη διοίκηση σύμφωνα με τον κύριο Γάτσιο, γι' αυτό και υπήρχαν χρήματα στον προϋπολογισμό του οργανισμού για τη συγκεκριμένη αποκατάσταση. Το υπόλοιπο του έτους, ο ΠΑΚΠΑ θα κάνει ανάλογες εργασίες σύμφωνα με τον πρόεδρο σε όλα τα γήπεδα που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Ναι, βέβαια, αυτό είναι κάτι που το είχαμε προγραμματίσει από την ψήφιση ακόμη του προϋπολογισμού μας, βέβαια όχι μόνο για το συγκεκριμένο έργο. Γενικά το 2023 είπαμε ότι θα στραφούμε προς αυτό το κομμάτι της συντήρησης των εγκαταστάσεων, κυρίως στις οροφές, στις σκεπές των αθλητικών μας εγκαταστάσεων, γιατί είδαμε ότι εκεί υπάρχει κάποιο θέμα. Κάναμε, όπως γνωρίζετε, το προηγούμενο χρονικό διάστημα μονώσαμε την οροφή του ΒΚΠ, αυτό που είναι στη ΔΕΙΑΣ και δημιούργησε και το πρόβλημα στην αίθουσα της ΔΕΙΑΣ. Αυτό ολοκληρώθηκε. Τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουμε στο κλειστό της Κοιλάδος. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάναμε κάποιες μικρότερες βέβαιες παρεμβάσεις στο κλειστό της Ομόνιας. Το ίδιο θα γίνει και στο δημοτικό μας στάδιο, που και εκεί έχει παρατηρηθεί ότι μπαίνουν κάποια νερά από τις βροχές στο γυμναστήριο των Βαρών από την Κερκίδα, και εκεί το έχουμε προγραμματίσει, όπως και σε κάποια χωριά που έχουν παρατηρηθεί και εκεί υγρασία σε αποδυτήρια γηπέδων. Οπότε θέλω να πω ότι όλο αυτό το είχαμε στο νου μας, το είχαμε προγραμματίσει, το είχαμε σχεδιάσει για να κινηθούμε μέσα στο 2023. Γι' αυτό και βλέπετε ότι πολύ γρήγορα, στις αρχές ακόμη της νέας χρονιάς, προχωράμε σε αυτές τις παρεμβάσεις. Έχουμε εξασφαλισμένα τα χρήματα από τον προϋπολογισμό του οργανισμού. Ζημιά σε Κυψέλες προκάλεσε μια αρκούδα η οποία εμφανίστηκε στο δαφνούδι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του φυλακίου. Η αρκούδα πρωτοεμφανίστηκε την περίοδο της καραντίνας, καθώς και τότε οι κάτοικοι της περιοχής είχαν εντοπίσει τα ίχνη της. Ο Δήμος και η πρόεδρος του Φυλοζωικού Συλλόγου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον ακτουρό ώστε να βγάλουν οδηγίες, έτσι ώστε να βγουν όταν βγουν οδηγίες, με συγχωρείτε, για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση οι κάτοικοι που δουν την αρκούδα μπροστά τους και εμφανιστεί μπροστά τους.
Μία μεγάλη αρκούδα έκανε την εμφάνισή της στον ορεινό όγκο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και πιο συγκεκριμένα στο τοπικό διαμέρισμα Δαφνουδίου. Η αρκούδα φαίνεται πως είναι γνώριμη για τους αγρότες της περιοχής, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η αρκούδα, αναζητώντας τροφή, προκάλεσε καταστροφή σε κυψέλες. Την ξέρουμε την ιστορία. Είχε ξαναεμφανιστεί στην περίοδο της καραντίνας, που είχε ησυχία και κατέβηκε μέχρι χαμηλά στο χωριό. Ξαναεμφανίστηκε πάλι τις τελευταίες μέρες. Προφανώς το ζώο, γιατί πεινάει, έκανε κάποιες ψιλοζημιές σε ένα μελίσι και ευελπιστούμε ότι μόλις χορτάσει θα φύγει. Καταλάβατε ότι είναι αρκούδα, την είδε κάποιος από τις πατημασιές? Το είδε το ζώο? Όχι, δεν είδαμε. Είδαμε μόνο τις πατημασιές της και τις ζημιές που έχει κάνει στα μελίσια. Και από εκεί καταλάβατε την πρώτη? Και από εκεί καταλάβαμε ότι είναι αρκούδα. Το συνδέσατε και με το παρελθόν, έτσι? Ναι. Είναι από μαρτυρίες που έχουμε και από προηγούμενες, είναι μία στην περιοχή που έρχεται συχνά και κατεβαίνει στο ρέμα ανάμεσα στον Άγιο Χριστόφορο και στο Δαφνούδι. Τώρα αυτό από ανάγκη για φαγητό, έτσι? Ναι, πεινάει το ζώο. Πεινάει το ζώο, αφού έχουμε καταστρέψει το φυσικό της περιβάλλον στην περιοχή. Η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου ενημέρωσε και τον Ελληνικό Στρατό για την εμφάνιση της αρκούδας, καθώς πάνω ακριβώς από το Δαφνούδι υπάρχει στρατιωτικό φυλάκιο και πρέπει και ο στρατός να είναι ενήμερος. Είναι το φυλάκιο εκεί πάνω, στο Δαφνούδι, και είναι στην περιοχή. Τα παιδιά έχουν γνώση ότι κυκλοφορεί στην περιοχή αρκούδα, αλλά από εκεί και πέρα μία προσοχή επιπλέον παραπάνω δεν βλάπτει κανέναν. Ο Δήμος και η πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αρκτούρο, ώστε να λάβουν οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουν αναφορικά με την εμφάνιση της αρκούδας και φυσικά να ενημερώσουν και τον κόσμο για το τι πρέπει να κάνει και ο ίδιος με την σειρά του σε περίπτωση που την δει ξαφνικά μπροστά του, αν και αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο. Στην περιοχή που κινείται η αρκούδα, δύσκολα πηγαίνει κόσμος για να περπατήσει με τα πόδια. Συνήθως θα πάει κάποιος είτε με λισοκόμος, είτε κάποιος που έχει να κάνει κάποιες εργασίες στην ευρύτερη δασική περιοχή. Αλλά όπως και να έχει, επειδή το ρέμα οδηγεί μέχρι τον κεντρικό δρόμο των Σερών Δράμας, καλό είναι να έχουμε το νου μας. Επομένως, ζητήσαμε τις αντίστοιχες οδηγίες από τον Αρκτούρο, που είναι πάντα αργό σε τέτοιες περιπτώσεις, για να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, γιατί είδα μια πρώτη συμβουλή: μην την πειράξετε, αν την δείτε, αφήστε το ζώο, θα φύγει μόνο. Ναι. Συνήθως τα άγρια ζώα φοβούνται τον άνθρωπο και αποφεύγουν την ανθρώπινη παρουσία. Ο μόνος λόγος για να μας επιτεθεί ένα άγριο ζώο είναι για να προστατεύσει είτε τον εαυτό του είτε τα μικρά του, αν έχει μικρά ζώα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό. Χρειάζεται προσοχή στην περίπτωση που εντοπιστεί από κάποιους η αρκούδα εκεί στο Δαφνούδι. Βέβαια, όπως είπαμε και πριν, όπως είπε και η κυρία Τζιαφέτα, και το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη καραντίνα είχε εμφανιστεί. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων στον τον κύριο Αναστάσιο Αραμπατζή, που είναι στην άλλη άκρη της επικοινωνίας μας. Κύριε Αραμπατζή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και τα κόδες σας στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, αφορμή της επικοινωνίας μας είναι μια οργισμένη αντίδραση των συναδέρφων σας από τη Θεσσαλονίκη για την εντολή περί ενδυματολογικού κώδικα των ενστόλων, σύμφωνα με τον επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή με τις αλλαγές οι οποίες υπάρχουν, αν υπάρχουν αλλαγές? Εντάξει, είχε μια διαταγή από τον Γενικό Επιθεωρητή Βορείου Ελλάδος στον στρατηγό τον κύριο Σκλάβο, η οποία το περιεχόμενό της μέσα στις άκρες είναι αυτά που προβλέπουν οι κανονισμοί, οι οργανικοί νόμοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Απλά είναι λίγο υπερβολική η όρη που χρησιμοποιούνται, η καθαρεύουσα σε κάποιες λέξεις. Ναι. Και είναι κάποιες υπερβολικές οι οδηγίες που δίνονται για ορισμένες πέτρες. Δηλαδή, απαγορεύεται να φερειπίν, λέει σε επισημή διαταγή, απαγορεύεται ο αστυνομικός εν ώρα υπηρεσίας να είναι εντός του περιπουλικού και να γευματίζει. Δηλαδή, συγγνώμη, 8 ώρες να πάρει να φάει στην άδεια ένα τόστ είναι έγκλημα? Δεν είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, πάλι η Ένωση της Θεσσαλονίκης, συμφωνώ εν μέρη με την ανακοίνωσή τους, γιατί δεν μπορούσε να απαιτεί ομοιομορφία σε στολή κτλ. Όταν εσύ, σαν υπηρεσία, δεν έχει χορηγήσει στολές στο προσωπικό τα τελευταία 15 χρόνια. Και στολές δεν έχει χορηγήσει.
Δεν ασχολούνται με το θέμα των στολών, έτσι. Ακριβώς. Να ξέρετε, κύριε Κούτα, εμείς σαν ηλικία αστυνομία από τα μνημόνια μας κάνανε μεγάλη ζημιά και σε θέμα εξοπλισμού και σε θέμα χορήγησης ατομικών εφοδίων των συνάδελφων και σε θέματα οχημάτων και σε θέματα επικοινωνίας που πλέον μπορεί οπωσδήποτε με ένα απλό θέματα του εμπορίου να ακούσει τις συνομιλίες των συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα πλην της Αθήνας. Αυτά είναι πρωτίστως που πρέπει να λυθούν. Και δευτερευόντως είναι τα υπόλοιπα θέματα του τύπου, που να ξέρετε για μένα συμφωνώ ότι όταν είσαι ένστολος πρέπει να τηρείς κάποιους κανονισμούς που προβλέπονται από τους κανονισμούς, δηλαδή να είσαι εξειδικευμένος, κουρεμένος κτλ. Σε αυτά, ναι, αυτά προβλέπονται ούτως ή άλλως από τους κανονισμούς της αστυνομίας. Αυτά υπήρχαν και παλαιότερα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, συνάδελφοι σας πρέπει να είναι σωστά ντυμένοι, κουρεμένοι, να μην έχουν τσουλούφια, μουσια, το ένα το άλλο, έτσι δεν είναι? Όσοι είναι σε ένστολοι, σε παιδίες που είναι ένστολες, ναι, πρέπει να είναι ξυρισμένοι, να είναι κουρεμένοι, να είναι η καθυστολή τους καθαρή. Αυτά προβλέπονται και ανέκαθεν. Δεν μπορείς να είσαι ένστολος και να είσαι με γένια, να έχεις τσουλούφια και να έχεις μακριά μαλλιά. Mm-hmm. Έτσι, αυτό γιατί δείχνουμε και μια εικόνα. Η στολή μας είναι εικόνα προς τον πολίτη, προς την κοινωνία. Σε αυτό έτσι είναι, ανέκαθεν ήταν έτσι από τους κανονισμούς της αστυνομίας. Απλά θα πρέπει για να διατάσεις την ομοιομορφία, θα πρέπει πρωτίστως εσύ σαν υπηρεσία να έχεις μεριμνήσει να χορηγήσεις αυτά τα υλικά και τα εφόδια στους αστυνομικούς για να είναι όλοι ομοιόμορφοι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα το βασικότερο και εκεί εστιάζει και η Ένωση της Θεσσαλονίκης, την Αγέννησή της. Ναι, γιατί βλέπουμε ότι το θέμα τα υλικοτεχνικά και τα οχήματα δεν τα θίγει προφανώς και από ό,τι φαντάζομαι ο επιθεωρητής. Βλέπει όμως το θέμα της εμφάνισης που έρχεται σε δεύτερη μοίρα, όπως είπατε και εσείς. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Αυτό είναι λίγο. Τα σοβαρά πρέπει να κοιτάξουν οι επιθεωρητές και σε δεύτερη μοίρα. Ακριβώς. Την εμφάνιση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι λίγο οξύμορο και σας είπα ότι εμείς τα περιπολικά για αυτά που πήραμε ήταν μετά το 2020, που ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα 31 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική αστυνομία. Νωρίτερα είχαμε πάρει τελευταία φορά περιπολικά το 2010 και από το 10 έως το 20 δεν πήραμε ούτε τάση, ούτε ρόδα που λέμε στην ελληνική αστυνομία. Ήταν τα 10 χρόνια αυτά των μνημονίων που πάγωσαν όλες τις προμήθειες και μείναμε πάρα πάρα πολύ πίσω σε εξοπλισμό, λιγοτεχνικό, οχήματα κτλ. Κύριε Αραμπατζή, συνάδελφοί σας οι οποίοι είναι σε δύσκολες αποστολές που πρέπει να έχουν μακριά μαλλιά, μουσια κτλ. Σε εκείνη την περίπτωση τι γίνεται? Κύριε Κόντα, όσοι συνάδελφοι υπηρετούν σε υπηρεσίες ασφαλείας που δεν φορούν στολή, ναι, που πάνε στην υπηρεσία με πολιτική ενδυμασία, εκεί μπορούν να είναι όπως αυτοί επιθυμούν. Επειδή απλά δεν έχουν στολή. Δηλαδή σε υπηρεσίες ασφαλείας, σε δίωξης εργοδικών κτλ. Εκεί δεν υπάρχει. Δεν φοράς στολή, γιατί πας με πολιτική ενδυμασία και μπορείς να είσαι όπως εσύ επιθυμείς. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι εξειδικευμένος ή κουρεμένος. Mm-hmm. Μάλιστα. Από σήμερα ωστόσο, θα πρέπει και τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας να αποκτήσετε και γνώσεις, όπως διαβάσαμε, για τις υποθέσεις που σχετίζονται με την κακοποίηση των ζώων, αδέσποτα, αδεσποζόμενα. Το ίδιο θα ισχύσει και εδώ στο νομό Σερών? Υπάρχουν τέτοια σεμινάρια? Κύριε Κώτα, ναι, έχουμε ξεκινήσει σεμινάρια για τους συναδέλφους όλων των υπηρεσιών, των περιφερειακών τμήματων, αλλά και του ΑΤΑΦ Σερών, δηλαδή της πόλης των Σερών, όπου οι συνάδελφοι θα προβλούν τέτοια σεμινάρια που θα γίνουν διαζώσεις και διαδικτυακά, που θα αφορά την κακοποίηση ζώων κτλ. Να ξέρετε όμως ότι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια η ελληνική αστυνομία ασχολείται με αυτό το κομμάτι, mm-hmm, με τις συλλήψεις αυτών των ανθρώπων μέσα σε πολλές αγωγικές που κακοποιούν τα ζώα κτλ. Ασχολούνται η ελληνική αστυνομία. Δεν υπάρχει καμιά άλλη υπηρεσία να ασχοληθεί. Εμείς θα απελευθερωθούμε πρώτα και θα ενημερώσουμε αρμοδίως τις υπόλοιπες υπηρεσίες για το τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να εξελιχθεί ένα συμβάν. Είχαμε και εδώ τέτοια περιστατικά, έχουμε και εδώ στην Περιφερειακή Ένωτα των Σερών, έτσι, και παρεμβαίνετε? Ναι, ναι, εννοείται. Έχουμε και εδώ και παρεμβαίνουμε και τα πρόστιμα που είναι να επιληφθούν, τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται και οι δικογραφείς που να σχηματιστούν και να διοικηθούν στον εισαγγελέα οδηγούν δράστες στον εισαγγελέα. Οτιδήποτε, ό,τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία για την κακοποίηση των ζώων και για όσους τα κακοποιούν, εφαρμόζεται μέχρι κεραίας.
είναι τα καθήκοντά μας. Βέβαια, εμείς ξέρετε, είμαστε και για τα ζώα, είμαστε και για τις εργασίες τις οικοδομικές, είμαστε και για τις άδειες των καταστημάτων. Γενικότερα έχουμε μια υπηρεσία ελληνική αστυνομία που είναι για όλα. Λοιπόν, και όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες έρχονται μετά από εμάς. Λειτουργούν δηλαδή επικουρικά. Στον κορονοϊό, στον κορονοϊό ήσασταν κι εσείς και ήσασταν ο σάκος του Box ανάμεσα στους πολίτες και στην πολιτεία που έπεφταν τα πρόστιμα και έλεγαν ότι φταίνε οι αστυνομικοί. Κύριε τώρα... Κώτα, στον κορονοϊό, συγγνώμη σε διακόπτω, στον κορονοϊό ήμασταν μόνο εμείς. Μόνο εσείς, όχι, ναι. Άπαμε, ήμασταν άπειρες, μόνο εμείς. Οι υπόλοιπες 6 υπηρεσίες που πήραν τότε και τα λεγόμενα επιδόματα ήταν στην αφάνεια. Δεν υπήρξε κανένας. Mm-hmm. Να λέμε αλήθεια μεταξύ μας, να μην κοροϊδευόμαστε. Τα λέμε, τα είχαμε πει, θυμάστε. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, γιατί εσείς οριστήκατε για να πατάξετε την εγκληματικότητα, έτσι δεν είναι? Όταν επιφορτίζεστε με επιπλέον αρμοδιότητες, κάπου χάνεται το πράγμα. Ξέρετε, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, τη διαζώση και από την εκπομπή σας, από το κανάλι σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι η λειτουργία της ελληνικής αστυνομίας κατά 80%, να είναι 100% είμαι απόλυτος, κατά 80% επαφείται στο φιλότιμο και στον επαγγελματισμό των αστυνομικών. Ούτε στις διαταγές των αξιωματικών των ανωτέρων, ούτε τίποτα. Αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Mm-hmm. Στο φιλότιμο των αστυνομικών και στον επαγγελματισμό των αστυνομικών επαφείται η σωστή λειτουργία αυτής της υπηρεσίας, την έχουμε τιμή μας και καμάρι μας και ο σκοπός μας είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Οτιδήποτε διαταχθούμε να κάνουμε θα το κάνουμε με παρησία και για οτιδήποτε θελήσει κάποιος πολίτης είμαστε πάντα στη διάθεσή του. Αυτό το συζητάμε. Μάλιστα. Κύριε Παπαντζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Σε διάσωση σκύλου που είχε παγιδευτεί σε αρδευτικό κανάλι στο σκούταρι του Δήμου Σερών, προχώρησε ο πρόεδρος του χωριού Μιχάλης Βαφιάδης μαζί με τον κύριο Ιβάν Βελίτσκοφ, ο οποίος είναι κάτοικος του χωριού. Το τετράποδο φέρεται να το πέταξε ανάγνωστη μέσα στο αρδευτικό κανάλι. Το άτυχο ζώο σώθηκε την τελευταία στιγμή και μεταφέρθηκε στο κοινοκομείο του Δήμου Σερών. Ποιος το έριξε εδώ μέσα τώρα? Ποιος το έριξε το σκυλί, ή μόνο το έπεσε ή το έριξε κάποιος? Αλλά ο διασώστης ο Ιβάν θα τα καταφέρει. Στη διάσωση ενός αδέσποτου και γέρικου ζώου προχώρησαν σήμερα ο πρόεδρος του Σκουτάρεως και ένας κάτοικος του χωριού. Το άτυχο ζώο σώθηκε την τελευταία στιγμή καθώς βρέθηκε από χέρι μέσα σε αρδευτικό κανάλι, το οποίο ευτυχώς δεν είχε σερό. Σε αντίθετη περίπτωση το ζώο θα είχε πνιγεί. Είναι στο δρόμο για σκούτερ Βαμβακούσα, έχουμε ένα δρόμο εκεί πέρα και καθημερινά μετακινείται κόσμος. Ακούσανε τώρα εκεί πέρα, το είδανε, ένα σκυλί πεταμένο μέσα σε ένα κανάλι, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είχε νερό, αλλά είναι θέμα χρόνου. Μόλις ανοίγει το ΕΒΤΑ νερά για να ποτίσουν τα χωράφια τους, θα γέμιζε με νερό. Μου λέει, πρόεδρε, ένα σκυλί στο κανάλι. Πήγα, το είδα το σκυλί και αμέσως ενημέρωσα τον κύριο Μεριτούδη στο κοινοκομείο ότι βρήκαμε ένα πεταμένο σκυλί μέσα σε ένα κανάλι. Πήρα το φιλαράκι μου, τον Ιβάν τον Βελίτσκοφ, το βγάλαμε. Δεν είχε αυτοκίνητο να έρθει να το πάρει από το κοινοκομείο και το πήγαμε στο κοινοκομείο. Αυτό είστε σίγουροι ότι κάποιος το πέταξε μέσα ή ότι δεν έπεσε μόνο του? Κοίτα, λογικά, γιατί έχει γύρω-γύρω σύρμα και έχει ένα μέτρο και περίφραξη. Νομίζω τώρα, δεν ξέρω με το δικό μου το μυαλό, το πιο εύκολο σημείο, υποθέτοντας και ο δράστης ότι μέσα θα έχει νερό, σταματάει χωρίς να λερωθεί, κατεβαίνει στην άσφαλτο και το πετάει μέσα και γλιτώνει γι' αυτόν. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Μακάρι να είμαι ψεύτης, να μην έτσι τα πράγματα και να έπεσε μόνο του. Αλλά δύσκολο να πέσει και το σκύλι μόνο. Είναι προστατευμένος δηλαδή ο χώρος. Είναι κλειστός με σειρματόπλυμα. Τον πρόεδρο του χωριού βοήθησε ο Ιβάν Βελίτσκοφ, κάτοικος του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος και έχει πολύ καλύτερη επαφή με τα ζώα και δει με τα σκυλιά. Ο άνθρωπος αυτός είπε αμέσως το μεγάλο ναι στο Μιχάλη Βαφιάδη και μπήκε με σκάλα μέσα στο αρδευτικό κανάλι με σκοπό να σώσει το άτυχο ζώο. Ναι, με πήρε τηλέφωνο, λέει, μπορούμε να σώσουμε ένα σκυλί. Λέω, αμέσως πήραμε μια σκάλα, πήγαμε, ναι. Προσεκτικά λίγο το σκύλι να μην μεταγκώσει, εντάξει, ήταν ήρεμο, το έβαλαμε λίγο γάλα να φάει, εντάξει, δεν ήθελε να σκάει, ήταν φοβισμένο, το σήκωσα, το έβγαλα από το κανάλι, το έβαλαμε στο φορτηγό και το πήγαμε. Οπότε μπήκες μέσα εσύ στο κανάλι κανονικά? Ναι, μπήκα κανονικά με τη σκάλα μέσα, το πρόσεξε λίγο πώς είναι το σκυλί, μετά το έδεσα με ένα σκηνάκι να μην κάνει κάτι. Το σήκωσα, το έβγαλα με έξω. Αγκαλιά δηλαδή το έβγαλα. Αγκαλιά, με αγκαλιά, ναι. Το πήρα αγκαλιά και το σήκωσα. Δεν σου επιτέθηκε όμως καθόλου? Όχι, δηλαδή κατάλαβε τι θέλει, το βουητάμε το σκυλί, το κατάλαβε. Και ήταν βουήτημα.
και το πήγαμε όλα καλά. Φοβήθηκες καθόλου ότι μπορεί να σου επιτεθεί? Όχι, δεν φοβούμαι, γιατί ξέρω από εδώ γι' αυτό. Δεν φοβούμαι καθόλου. Είχες δει δηλαδή κατευθείαν την αντίδρασή του ότι δεν θα επιτεθεί, ότι το ζώο είναι? Ναι, ναι, κατευθείαν έβαλα τη σκάλα, δεν σκέφτηκα καθόλου τίποτα. Κατέβηκα μέσα στο κανάλι, το σήκωσα, το έβγαλα και το σώσαμε το σκυλί. Ο πρόεδρος του Σκουτάρεως αμέσως μετά τη διάσωση του σκύλου το οδήγησε στο κοινοκομείο, ώστε εκεί οι κτηνίατροι να το βοηθήσουν να μπορέσει να αναρρώσει γρήγορα. Αυτό που ήταν να κάνω από τη μεριά μου το έκανα, με τη βοήθεια σίγουρα με το φίλο μου τον Ιβάν. Ο άνθρωπος ξέρει από ζώα, είναι κτηνοτρόφος, έχει επικοινωνία με τα... Ήταν μεγάλο το ζώο? Γέρικο. Γέρικο σκυλί, εντάξει, φοβισμένο, πεινασμένο, κακοποιημένο το σκυλί. Οπότε ήθελε και ειδική προσέγγιση. Γι' αυτό το πήγαμε, ναι, ειδική προσέγγιση, αλλά νομίζω ότι σαν να περίμενε να σωθεί. Δηλαδή, εγώ πήρα να το δαγκάσει, αλλά ήταν ήρεμο το σκυλί. Περίμενε δηλαδή κάποιον αυτό που λέτε, αυτό, να το σώσει. Μέσα, να το σώσει. Και μάλιστα όταν το ανεβάσαμε στο φορτηγάκι, ανέβηκε γρήγορα, δηλαδή, σαν να ήξερε. Ότι θα πάει σε κοινοκομείο, θα είναι... Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Λογικά, εντάξει, η φροντίδα που χρειάζεται θα το παρέχουν. Θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο χωριό των Λουλουδιών, τη Μονόβρηση, καθώς από αύριο ξεκινάει η ανθοκομική έκθεση του χωριού. Είναι τηλεφωνικά μαζί μας ο πρόεδρος της Μονόβρησης, ο κύριος Γιώργος Καρατζορμπατζής. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και Χριστός Ανέστη, κύριε Κώτα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, με υγεία και δύναμη. 22 χρόνια μετράει η ανθοκομική έκθεση στη Μονόβρηση, ένα χωριό που όλοι οι κάτοικοι ασχολούνται με την ανθοκομία. Από εκεί, με αυτό το επάγγελμα ζείτε, έτσι δεν είναι? Έτσι, μια διόρθωση να σας κάνω. Παρακαλώ. Δεν είναι 22 χρόνια, είναι 24 χρόνια η ανθοκομική έκθεση. Απλά τα 2 χρόνια είναι λόγω της υγειονομικής κρίσης, δεν έγινε εντάξει, η ανθοκομική, γι' αυτό και μετράμε 22 ανθοκομικές μέχρι τώρα. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, συνεχίζουμε. Η Μονόβρηση, να ξέρετε ότι κατά κύριο επάγγελμα ασκεί, καλλιεργεί λαχανικά, κυπευτικά και άνθη. Mm-hmm. Αυτό είναι το κύριο επάγγελμα των κατοίκων της Μονόβρησης. Και έχετε, ξεκινάει η έκθεση αύριο, έτσι δεν είναι? Εσείως λοιπόν ξεκινάει η 24η ανθοκομική έκθεση αύριο, 11 με 14 Μαΐου. Ξεκινάμε αύριο το απόγευμα από τις 7 η ώρα και η έκθεση κλείνει Κυριακή 14 Μαΐου το βράδυ, 10 η ώρα το βράδυ με 11. Mm-hmm. Πρόεδρε, πόσοι είναι οι κάτοικοι, είναι αρκετοί οι κάτοικοι που ασχολούνται με την ανθοκομία, είναι όλο το χωριό, νέα παιδιά ασχολούνται λοιπόν με το επάγγελμα αυτό? Ναι, να σας πω. Η Μονόβρηση με την καινούργια απογραφή του 2022 αριθμεί περίπου στις 550 κατοίκους. Mm-hmm. Δηλαδή διατηρήσαμε πάλι το ανθρώπινο δυναμικό όπως και το 2011. Η Μονόβρηση, να ξέρετε, ότι κρατάει νέο πληθυσμό, νέο κόσμο. Οι νέοι ασχολούνται με τις θερμοκηπιακές μονάδες, οι περισσότεροι. Και το κύριο επάγγελμα είναι αυτό που σας είπα, άνθη και πευτικά φυτά. Mm-hmm. Σε θερμοκηπιακές μονάδες πάντοτε βέβαια και εξωχώραφα. Και ο στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση των προϊόντων τους, έτσι δεν είναι? Ο στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση των προϊόντων αλλά και η διαφήμιση των προϊόντων. Δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι ξέρετε στη Μονόβρηση εκεί γίνονται τα ωραία λουλούδια, εκεί παράγονται τα σωστά φυτά, λαχανικά και πευτικά mm-hmm. και καρπός. Όλα αυτά τα χρόνια οι ΣΕΡΕΙ και οι επισκέπτες από τους γειτονικούς νομούς ανταποκρίνονται στο κάλεσμά σας? Να σας πω ότι αυτή η έκθεση, η 22η έκθεση, κύριε Κώτα, να σας επισημάνω ότι είναι, θεωρώ ότι 13 χρόνια που είμαι εγώ πρόεδρος στην κοινότητα της Μονόβρησης, είναι η αρτιότερη και η πιο έτσι οργανωμένη, θα έλεγα, μετά την υγειονομική κρίση δηλαδή. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε έτσι με πολύ μεράκι, αφού 2 χρόνια μας έλειψε η ανθοκομική έκθεση και ευελπιστούμε ότι θα υποδεχτούμε πολύ κόσμο από την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ και όχι μόνο, και με πλούσιο πρόγραμμα, με πολιτιστικούς συλλόγους από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ και τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Την Παρασκευή 12 Μαΐου 8:30 το απόγευμα θα χωροχρωστατούντος του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης κυρίου Θεολόγου θα γίνει ο αγιασμός της ανθοέκθεσης. Κάθε μέρα θα έχουν πολιτιστικούς συλλόγους και οι οποίοι θα έχουν διάφορες εκδηλώσεις εκεί πέρα, πολιτιστικές και χορούς. Mm-hmm. Όπως και την Κυριακή 9 η ώρα το βράδυ από τον Σύλλογο Θρακών Σκουτάρεως θα δοθεί μια παράσταση προς τιμήν 100 χρόνια μικρασιατικής καταστροφής, διότι ξέρετε στη Μονόβρηση όλοι είναι μικρασιάτες.
θα δεχτεί μια παράσταση που να έχει θέμα και σχέση με την οικαστική καταστροφή. Ήταν μια καλή χρονιά η φετινή για τα άνθη και τα φυτά του χωριού, πρόεδρε? Τι σας λένε οι συμφωνίες? Επειδή ξέρετε, από φύση είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και δεν είμαι μικρόψυχος, ήταν λίγο δύσκολη χρονιά λόγω καιρικών συνθηκών, λόγω του καιρού, αλλά και πάλι δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Ωραία. Εκεί θα είμαστε, πρόεδρε, να καλύψουμε το ρεπορτάζ, τα εγκαίνια και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εμείς λοιπόν περιμένουμε όλο τον κόσμο, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε. Η κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Μανουήλ Παπά, ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Μανουήλ Παπά και η Δημοτική Αρχή έχουμε δώσει το καλύτερό μας σε αυτό, ώστε η έκθεση να είναι πανέτοιμη και πολύ πολύ καλά οργανωμένη. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Χωρίς τη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών, αλλά με παρατράγουδα και καταγγελίες, διεξήχθησαν σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στο Ίδρυμα των Σερών. Η πανσπουδαστική κατήγγειλε την Δάπνου Δουφουκού ότι δεν επέστρεψε τη συμμετοχή στις εκλογές όλων των φοιτητικών παρατάξεων και όχι μόνο, με τον πρόεδρο της ΔΑΠ να απαντά πως δεν ήταν νόμιμη η συμμετοχή τους. Επίσης, ο ίδιος κατήγγειλε τους φοιτητές της πανσπουδαστικής πως τους κάνουν τη ζωή μαρτύριο όλο το χρόνο και όχι μόνο την περίοδο των εκλογών. Με πολλά προβλήματα, διαμαρτυρίες και καταγγελίες άνοιξαν οι κάλπες του ΔΠΑΕ των Σερών, προκειμένου οι φοιτητές να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους. Τα προβλήματα έγιναν εμφανή με το καλημέρα, καθώς οι υποψήφοι της πανσπουδαστικής κατήγγειλαν τη ΔΑΠ πως δεν τους άφησε να κατεβάσουν άλλα ψηφοδέλτια απέναντί της, όπως επίσης κατήγγειλαν την Γαλάζια Παράταξη ακόμη και για τα παραβάν των εκλογών, τα οποία υποστήριξαν πως είχαν κάποια διαφάνεια. Τα παραβάν, βέβαια, σύμφωνα με την ΔΑΠ, δόθηκαν από το Ίδρυμα για την διεξαγωγή των εκλογών. Εμείς λέμε 10 Μάη πρώτη δύναμη ξανά πανελλαδικά η πανσπουδαστική και εδώ στο ΔΠΑΕ Σερών. Φοιτητικές εκλογές διεξάγονται στο Σύλλογο της Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής εδώ πέρα και στη Σχολή Μηχανικών. Εντάξει, εμείς αυτό που λέμε... εντάξει, ακόμα επηρεάζει, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν επηρεάζει και η βροχή, αλλά... και το ότι είναι ακόμα νωρίς, επηρεάζει το ότι δεν γίνονται μαθήματα. Επηρεάζει το ότι δεν γίνονται μαθήματα, ενώ οι φοιτητικοί συλλογοί είχαν αποφασίσει τα δουσού να γίνονται κανονικά μαθήματα, δεν γίνονται. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές έχουν δείξει πάρα πολύ καιρό ότι δεν τους νοιάζουν αυτά, ότι ασχολούνται με τις ζωές και τις σπουδές τους. Γι' αυτό και στείλαμε στον Κουβά όλοι μαζί το περασμένο χρόνο το νομοσχέδιο με τις συγχωνεύσεις. Γι' αυτό και γκρεμίστηκε ξανά η ΔΑΠ πανελλαδικά, που είναι η παράταξη των τεμπών, η παράταξη της νοθείας, η παράταξη που δεν αφήνει τους φοιτητές να κατεβάσουν ψηφοδέλτια, η παράταξη που κάνει εκλογές χωρίς παραβάν, γιατί η ψηφοσυνεμιστική και όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι θέλουν να διασφαλιστεί η διαδικασία. Εντάξει, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι σιγά σιγά θα κυλήσει πολύ παραπάνω η διαδικασία. Θα συνεχίσουν, θα έρχονται οι φοιτητές πιο μαζικά. Για να καταλάβετε τι πόλεμο τρώω όλη τη χρονιά. Μας λένε όλη τη συνέχεια παράταξη των τυπών. Καταπατάνε τα προσωπικά μας δικαιώματα όταν ανεβάζουν τις φάτσες μας χωρίς να μας ρωτήσουν στο ίντερνετ και μας βάζουν και αφήσεις στο ΠΑΜΑΚ. Όλο αυτό είναι, καταλαβαίνετε τι πόλεμο εγώ τρώω όλη τη χρονιά. Μας κάνουν τέτοια αφίσα. Τα παιδιά εδώ από τις αίρες το κάνουν αυτό? Ναι. Και το κάνανε και κεντρικά μετά. Χωρίς ούτε να με ρωτήσουν ούτε τίποτα. Και το κάνανε να αφήσει αυτό το πράγμα. Το ότι επειδή είναι σε ένα κοινό προφίλ δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα παίρνει ο καθένας και να το κάνει αφίσα του και να βάζει μια ταμπέλα από πάνω. Θεωρείτε δηλαδή ότι σας στοχοποιούν με αυτόν τον τρόπο? Εννοείται, πόλεμο τρώμε όλη τη χρονιά. Και αυτό ήταν... Πρέπει να κάνουμε 5 πράγματα για τους φοιτητές και μιλάνε για πολιτικά. Καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν και ένας λόγος να μην τους αφήσετε να κατέβουν σε εκλογές? Δεν γινότανε. Όταν σε μια νόμιμη διαδικασία δεν κατεβαίνει δεν έχετε κάποιους εκπρόσωπους φοιτητών, ούτε η Κυριακή θα μπορούσε να έρθει. Θα χρειαζόταν να έρθει κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι στη σχολή αυτή. Όπως και πέρσι δεν ήρθε κάποιος να καταθέσει ψηφοδέλτιο στην ΣΔΟ. Από τη δική σας σχολή? Ήρθαν δύο παιδιά από τη σχολή ΣΜΗ. Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος φοιτητών από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, δεν μπορεί κάποιος να κατεβάσει ψηφοδέλτιο. Ο πρόεδρος της ΔΑΠ, ερωτώμενος για ποιο λόγο δεν άφησε να κατέβει άλλο ψηφοδέλτιο στη Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης, αναφέρει πως οι φοιτητές από πλευράς πανσπουδαστικής από το συγκεκριμένο τμήμα δεν ενδιαφέρθηκαν για να λάβουν μέρες στις διαδικασίες τις δύο προηγούμενες ημέρες. Πολύ απλά, χθες που έγινε
που έγινε το Δουσού, το αυτό που. Εκλογοπολογιστικό. Δεν ήρθε κάποια άλλη παράταξη να καταθέσει ψηφοδέλτιο. Δεν υπήρχε δηλαδή καθόλου ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον υπήρχε. Απλά εγώ όταν με πήραν και με ρωτήσανε την Παρασκευή, γιατί τα παιδιά δεν ήρθαν να πούνε ότι είμαστε ψηφοδέλτιο του Ποκουσού, που είπαν θέλω να κατέβουμε ψηφοδέλτιο. Ωραία. Και του είπα, παιδιά. Μου είπαν τα παιδιά, του ρωτάω, θέλετε να κατεβείτε σε κάποια παράταξη? Όχι, μου λέει. Λέω, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν τηλεφωνικά. Με παίρνουν τηλέφωνο και του λέω, το Δουσού θα γίνει μία ή δύο μέρες πριν τις φοιτητικές εκλογές. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε άλλη ενημέρωση. Θέλουμε να διασφαλίσουμε και να δείτε και πώς γίνονται οι διαδικασίες σε κάθε εκλογικό τμήμα και στους δύο συλλόγους. Καταγγέλουμε το γεγονός ότι τα στελέχη της ΔΑΠ στο οικονομικό δεν αφήσανε, και το είπε και ο συνάδελφος πριν εδώ στο δημοσιογράφο, λέει δεν τους αφήσαμε. Το είπε, δεν μπορούμε να το συγκαλύψουμε. Δεν μας αφήσανε να κατέβουμε. Να δείξουμε και τα ψηφοδέλτια, δηλαδή και τα εκλογικά τμήματα, τα πλάνα που βγάλατε, στα πλάνα που βγάλατε θα φανούν και τα ψηφοδέλτια, ότι είναι η σύλλογη που κάνει μόνο οι ΔΑΠ εκλογές, και είναι και όλοι οι άλλοι σύλλογοι που κάνουμε παραβάνη και είναι όλες οι δυνάμεις μαζί σε αυτές τις εκλογές. Και καταγγέλνουμε κιόλας, εντάξει, παράνομες εκλογές γίνονται και στο Σύλλογο των Μηχανικών. Λένε οι συνάδελφοι έχουν φτιάξει καταστατικό. Πέρσι έγινε ο φοιτητικός σύλλογος, ο κανονικός, με συλλογικές διαδικασίες φοιτητών. Η σφραγίδα των παιδιών λέει 2023. Δηλαδή, πώς δηλαδή γίνανε εκλογές. Ναι, πώς δηλαδή έχουν σύλλογο από το 23, αφού τώρα γίνονται οι φοιτητικές εκλογές. Εμείς λέμε ότι οι συλλογικές διαδικασίες των φοιτητών και οι μαζικές δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Δεν είναι παράνομες και εμείς αυτό καταγγέλουμε. Και να έρθετε να δείτε και αυτές τις εκλογές του Συλλόγου Μηχανικών που κάνει η ΔΑΠ μόνος και κλεισμένων των θυρών και να δείξετε και τα άλλα εκλογικά τμήματα. Ήταν κλειστές οι αίθουσες, δεν ξέρουμε πότε ανοίγει η διαδικασία. Είναι στο Σύλλογο των Μηχανικών, και άνοιξαν δεύτερη κάλπη. Δηλαδή η κάλπη που συμμετέχουν όλες οι δυνάμεις είναι πίσω, δεν είναι εδώ, του Συλλόγου Μηχανικών. Οι καταγγελίες ανάμεσα στους φοιτητικούς συλλόγους φαίνεται πως δεν θα έχουν τέλος και θα συνεχιστούν σίγουρα και μετά τις εκλογές. Βέβαια, τόσο οι εκπρόσωποι της ΔΑΠ όσο και της πανσπουδαστικής ανέφεραν πως στόχος είναι το καλό του φοιτητικού κινήματος και του Ιδρύματος των Σερών. Γενικότερα, επειδή είμαστε καινούργιο πανεπιστήμιο και τώρα εκλέχθηκε καινούργια διοίκηση, θα έχουμε καλύτερη επικοινωνία, πιστεύουμε. Την προηγούμενη διοίκηση δεν είχαμε τόσο καλή επικοινωνία. Απλά καταθέταμε προτάσεις, τις απορρίπτανε, ούτε καν τις βλέπανε. Αλλά πιστεύω τώρα θα έχουμε πολύ καλύτερη επικοινωνία, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για το πανεπιστήμιο και για τους φοιτητές, εννοείται, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε φοιτητές. Άρα φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ίσως και για ποιο λόγο υπάρχει και αυτή η κατάσταση από πλευράς των φοιτητών, του να μην ασχολούνται, να μην έρχονται, από τη στιγμή που βλέπουν ότι ό,τι και να γίνεται από πλευράς σας πέφτει στο κενό. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι οι φοιτητές, εκτός το ότι θέλει απλά να έρθει να τελειώσει τη σχολή του, με μια πρόταση που να πω. Αφού κάναμε πέρυσι το βήμα, να τολμήσουμε φέτος το άλμα και πανελλαδικά προτιδύναμε να βγει η πανσπουδαστική, να γεμίσουν οι κάλπες με γαρίφαλα, γιατί θα είναι το πρώτο μήνυμα στο αν οι φοιτητικοί μας σύλλογοι την επόμενη μέρα θα υπερασπίζονται τα δικαιώματά μας, θα είναι κατά της υποβάθμισης των σπουδών μας, θα διεκδικούν λεφτά και σπουδές με δικαιώματα και ασφάλεια. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο παραδοσιακής φορεσιάς και χορού από την Θρακική Εστία νομού Σερών. Το σεμινάριο παρακολούθησαν περίπου 80 άτομα από το νομό Σερών. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Θρακικής Εστίας, Ανθούλα Ευσταθοπούλου, θα διεξαχθούν παρόμοια σεμινάρια και στο μέλλον με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της γνήσιας παράδοσης. Με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της γνήσιας παράδοσης, η Θρακική Εστία Σερών πραγματοποίησε σεμινάριο για τις φορεσιές και τους χορούς του Εύρου. 80 άτομα παρακολούθησαν το σεμινάριο, το οποίο είχε δύο ενότητες. Το σεμινάριο ξεκίνησε με την παραδοσιακή φορεσιά και τον τρόπο κεφαλοδεσίματος της γυναικείας φορεσιάς από την περιοχή των 11 χωριών των Μεταξάδων Δημοτικού. Ακολούθησε η διδασκαλία των κυριότερων χωρών, Μάριδων και Μεταξάδων Εύρου.
Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε σεμινάριο σχετικά με τη φορεσιά και τον κεφαλόδεσμο το γυναικείο από την περιοχή Μεταξάδων, των 11 χωριών των Μεταξάδων Εύρου. Και στη δεύτερη ενότητα περιλάμβανε χορούς περιοχής πάλι Εύρου από τους Μάριδες και από την περιοχή των Μεταξάδων, δηλαδή Δυτικής Θράκης. Οι συγγενείς μας είναι ο κύριος Πιλούδης Γιώργος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Λάδη, ένα από τα 11 χωριά των Μεταξάδων. Είναι πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος των Λαδιωτών Αλεξανδρούπολης και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τραγικών Σωματείων, και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας έκανε να έρθει να δείξει όλα αυτά. Η πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Ερών υποσχέθηκε πως θα διεξαχθούν παρόμοια σεμινάρια και στο μέλλον, με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της γνήσιας παράδοσης χωρίς παραποιήσεις. Η κυρία Ευσταθοπούλου παράλληλα ευχαρίστησε και τη διεύθυνση του πρώτου Λυκείου Σερών για την παραχώρηση του αμφιθεάτρου. Πόσο σημαντικό είναι να γίνονται τέτοια σεμινάρια? Πάρα πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα τώρα θα μιλήσω για την περιοχή της Θράκης, γιατί η Θράκη έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει ποικίλες και σε μεγάλο αριθμό και φορεσιές και χορούς. Να φανταστείτε ότι από την ίδια ενότητα, ας πούμε τα χωριά, περιοχή Μεταξάδων, από χωριό σε χωριό ο κεφαλόδεσμος μπορεί να διέφερε λίγο, αν και ήταν ίδια φορεσιά. Έχουμε την Ανατολική Θράκη, έχουμε τη Δυτική, έχουμε τη Βόρεια Θράκη, δηλαδή και από περιοχές σε περιοχές διέφεραν και οι φορεσιές και οι κεφαλόδεσμοι και οι ποδιές και όλα αυτά. Αθλητική ενημέρωση και ο Κώστας Δελής, αθλητικός συντάκτης του Φωνή.gr, είναι μαζί μας. Είχαμε σήμερα τον αγώνα Παραλίμνιο Σιδηρόκαστρο. Το Παραλίμνιο νίκησε το Σιδηρόκαστρο με 5-0. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν ο τελικός του κυπέλου. Κυπελούχος λοιπόν της Εψερών για τη σεζόν 2022-2023 είναι ο Απόλλωνας Παραλίμνιου. Κέρδισε, όπως είπε και εσύ, 0-5 τον τυπικά κυπεδούχο αθλητικό Σιδηρόκαστρο στο δημοτικό κύπελο Σερών. Σε ένα μάτς που από την αρχή μέχρι το τέλος είχε γκολ, αλλά με μονόπλευρο ενδιαφέρον για το Παραλίμνιο. Μην ξεχνάμε ότι τις δύο ομάδες χωρίζει μια κατηγορία. Στην Γάμα Εθνική έπαιξε και με επιτυχία φέτος η ομάδα του Απόλλωνα Παραλίμνιου στο τοπικό πρωτάθλημα Αθλητικό Σιδηροκάστρο. Ο Κοσμάς Κέκας, ο επιθετικός της ομάδας, στο 4ο λεπτό άνοιξε το σκορ, έκανε το 0-1 για το Παραλίμνιο. Στο 14 ο ίδιος ο παίκτης με πέναλτι που κέρδισε το Παραλίμνιο εκτέλεσε εύστοχα, έκανε το 0-2. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Στέφανος Πέτρου, παίκτης που έχει περάσει από τον Βασιλιακό, έκανε το 0-3 στο 59. Στο 85ο λεπτό, ο Νίκος Μπόμπορας αντικατέστησε στο 81 τον Πέτρου, τον σκόρερ του προηγούμενου γκολ, και έβαλε αυτός γκολ μετά στο 85 για να ανεβάσει το δίκτυο του σκόρ σε 0-4. Και το τελικό 0-5 έκανε ο Χρήστος Ελέζη στις καθυστερήσεις, στο 22ο λεπτό. Διαμόρφωσε το 0-5, είχε αρκετούς φιλάθλους και των δύο ομάδων. Mm-hmm. Στα επίσημα φυσικά όπως κάθε χρονιά και αρκετοί ουδέτεροι προπονητές, παίκτες, αλλά και φίλαθλοι των δύο ομάδων. Σε ένα τελικό που δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Το Παραλίμνιο, μην ξεχνάμε Δημήτρη, έκανε και την καλή πορεία φέτος στο κύπελο Ελλάδος, εκεί που τερμάτισε στα προημιτελικά. Μια ιδιαίτερη επιτυχία και για την ομάδα αλλά και για τον ομόσφαιρο. Παίρνει και το κύπελο σε τοπικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν κλείνει μια χρονιά γεμάτη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, περνάμε σε μικρή διακοπή, δελτίο καιρού και επιστρέφουμε με την αποφώνηση του δελτίου μας. Μερικώς νεφελώδης θα είναι για αύριο ουρανός της αίρεση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς. Στην Δράμα η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς. Στην Καβάλα από 11 έως 19 βαθμούς. Στην Ξάνθη η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς. Στην Κομοτηνή από 9 έως 21 βαθμούς. Στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς. Και στην Ορεσιάδα από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε που εμπιστευτήκατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.